τα αναστορήματα του νου και της ψυχής η μάχη. Την πρώτη αγκαλιά την έκαναν οι εκδόσεις Ίστρων και ο κύριος Ανδρέας Αεράκης που είναι εδώ και τον καλό να έχει να μας την ευχαριστήσουμε. Ευχαριστώ και εμένα. Σας ευχαριστώ να περάσουμε μια βραδιά. Οι μουσικές εκδόσεις Ίστρων αισθάνονται ακόμα μια φορά περήφανες που δίνουν φτερά στο πρώτο συγγραφικό βήμα ενός νέου ανθρώπου, του Χάρη Μουρέιτη. Η απλότητα και η αμεσότητα της γραφής του Χάρη είναι το βασικό συστατικό που οδηγεί τον αναγνώστη να μπει μέσα και να γίνει κοινωνός στις ιστορίες του Βελγράδου. Τον βάζει δίπλα του, δείχνοντάς του τον άλλο δρόμο, την άλλη σκέψη, την άλλη ηθική. Σίγουρα θα σας κάνει να προβληματιστείτε με θέματα ανθρώπινα, αλλά και θα σας ταξιδέψει σε ήθη και αξίες μέσα της εποχής. Είναι επίσης ολοφάνερη η σχέση πατέρα με υγού, μια σχέση δύσκολη, με ισορροπίες, αλλά και το φύγει και την προσέγγιση των παιδιών μας. Ο Χάρης πιάνει το κοντήλι του, κοιτάζει τα αστέρια και αρχίζει και γράφει για αναζητήσεις, όνειρα, καημούς και πάθη. Αναστοράτε θύμησες, μάχετε στο σήμερα, προπατεί στον κόσμο με τα ζάλα της ανθρωπιάς και καταθέτει με σεβασμό στα χέρια μας ανόρθευτη και άθαρτη κινητική του πραγμάτια. Ευχαριστούμε τον Χάρη Μουρέιτη για αυτό το πολύτιμο πρώτο στο πολιτικό του έργο που μας εμπιστεύτηκε, η πρώτη του σκέψη, αφού η σκέψη είναι η αρχή για όλη τη δημιουργία. Αυτό που σας παραδίδουμε σήμερα. Σας ευχαριστώ πολύ. Τα βιβλία είναι διαθέσιμα εδώ στην είσοδο, όποιος θέλει μπορεί να το αγοράσει. Ευχαριστώ πολύ, να είστε καλά. Και εμείς ευχαριστούμε για αυτή την πρωτοβουλία. Οι εκλεκτοί ομιλητές της βραδιάς αυτής που φιλοξενείται στο ζεστό χώρο του Πολύκεντρου θα είναι ο κύριος Κωστής Μουδάσιος, ποιητής της Ευρωπαίας, Αντώνης Γεναράκης, ραδιοφωνικός παραγωγός, η κυρία Κατερίνα Βελικάκη, φιλόλογος και η κυρία Βεαντίκη Τζιτζιλάκη, επίσης φιλόλογος. Οι μουσικοί που θα πλαισιώσουν τη βραδιά είναι ο Χάρης ο Πασουλάς, ο Δημήτρης ο Ζαφανιδάκης, ο Τοψής ο Βασίλης και ο Δετοράκης ο Αντώνης. Θα ξεκινήσουμε με τον κύριο Γεναράκη, με τη δική μας τοποθέτηση για το βιβλίο του Χάρη Μουρέιτη. Τώρα. Καλησπέρα σας. Είναι μεγάλη τιμή που βρίσκομαι καταρχήν δίπλα στο Χάρη, δίπλα στους εκλεκτούς επίσης συνομιλητές, στους οποίους αν εξαιρέσουμε τον Κώστα τον Μιλάσο και τους γνώρισα απόψε, αλλά και σε εσάς που δείχνει ότι για να καταφέρει ο Χάρης να σμίξει σε μια εποχή που πάρουν οι ανθρώποι να σμίγουν, τόσο κόσμο και αγαπημένους ανθρώπους με κοινό παρανομαστή να έχουν όλοι αυτοί οι άνθρωποι, εσείς, εμείς, την ποίηση, τη δεύτερη σκέψη, την αγάπη μας, όχι μόνο σε ένα φυσικό πρόσωπο, αλλά σε αυτά που εκφράζει, μάλλον είναι άξιος εξαρχής πριν διαβάσω αυτά που θέλω να πω. Τα αναστορήματα του νου και της ψυχής, η μάχη. Ο Χάρης ο Μωραΐτης, ο άνθρωπος της διπλανής πόρτας, το γελαστό παιδί με τη γνήσια κριτική ψυχή, με τη γνήσια κριτική φωνή που καλωσορίζει τον συνάνθρωπο και τον κάνει πάντα δικό του με το χαμόγελό του. Ευτύχησα και τον έσμιξα στο διάβα της ζωής. Σηκώσαμε ένα ποτήρι κρασί, ανταλλάξαμε όμορφα λόγια, τα οποία πηγάζουν από την αγάπη μας για τα κοινά. Ήταν μεγάλη τιμή το τηλέφωνο το οποίο δέχτηκα από τον ίδιο και η πρόσκλησή του να παραστώ και να μιλήσω για το βιβλίο του, το οποίο είναι γραμμένο με λέξεις, αλλά στην ουσία είναι εικόνες και στιγμές που έζησε στο διάβα του, αλλά και στο διάβα συνανθρώπων που γνώρισε. Όπως αναφέρει και ο ίδιος, νιώθω ότι από όλους κάτι έχω πάρει. Μα το πιο σημαντικό που πήρα είναι η ανθρωπιά και η αξιοπρέπεια. Από την εποχή που οι γονείς μας έλεγαν «Γιατρός ή δικηγόρος να γίνεις, παιδί μου», φτάσαμε στην εποχή που η ευχή μας θεωρώ είναι να γίνεις, παιδί μου, καλός άνθρωπος.
Και ο Χάρης δεν είναι μόνο ότι βάπησε σε χωμάτινους δρόμους, σε δρόμους ανθρωπιάς εδώ, από μικρός, αλλά ότι κατάφερε και εξακολουθεί να προσπαθεί μόνο με το χαμόγελο του να μας βάζει όλους μας σε δρόμους που ο ανήφορος με τα λόγια του γίνεται κατήφορος. Για ένα κριτικό φίλο μου η Ματινάδα είναι κάτι παραπάνω από τον ορισμό γράφω μερικές λέξεις σε ένα απλό κομμάτι χαρτί. Αν ακούσει κάποιος από εμάς, από την υπόλοιπη Ελλάδα, να μιλάμε με Ματινάδες ή το ιδίωμα που έχει κριτική γλώσσα, ίσως θα παρεξενευτεί, ίσως. Εγώ λέω σίγουρα θα παρεξενευτεί. Θα τον γλυκάνει, θα τον μελεάσει αυτό, αλλά θα παρεξενευτεί. Η Ματινάδα είναι ένας τρόπος έκφρασης. Είναι ιδέα, είναι τρόπος ζωής. Άλλωστε με Ματινάδα εκφράζει ο κριτικός την αγάπη, τον έρωτα, τον πόνο, τον χωρισμό, τη μοναξιά και κάθε συνέστημα που πηγάζει από την ευαίσθητη κριτική ψυχή. Η ποίηση και η μουσική υπήρξαν ανέκαθεν στοιχεία αλληλένδετα μεταξύ τους, αλλά και σε σχέση με τη δομή της παραδοσιακής ζωής. Ο Χάρης, με πλούσια θεματολογία, μας ταξιδεύει και μας διδάσκει πως η Ματινάδα έστεκε και στέκει ακόμα στενό συμπαραστάτης στη ζωή μας. Χωρίς προβόλεις αναφορές, αποδεικνύεται η λιτότητα των στίχων και ταξιδεύουμε στον έρωτα, την αγάπη και γνωρίζουμε ότι δεν χρειάζονται πολλά για την τέχνη παρά μόνο καλή καρδιά και αργά συναισθήματα. Είμαστε ένα τραγούδι του Κώστα Μάντζου που έλεγε πως είναι λίγο δύσκολα τα απλά το έχω καταλάβει. Πολλές φορές παλιότερα όμως και σήμερα οι πιεστικές καταστάσεις μέσα σε ένα περιβάλλον που ζούμε καχύποπτο, υποκριτικό, κάτω από τα γλωσσιρά βλέμματα απαιτούσαν και απαιτούν αυτό το κώδικα που μόνο οι δύο ποιημένοι και μιλάω για ένα ζευγάρι μπορούν να αποκρυπτογραφήσουν. Δύο ποιημένοι που μπορεί να είναι σημά, αλλά μπορεί και χώρια. Και οι Ματινάδες τους ενώνουν, χωρίς να κουμπάω ένα στον άλλον. Όπως και για αυτούς που έχουν φύγει και τον φέρνουμε κοντά μας με μία Ματινάδα. Δεν ξέρω αν γνωρίζετε ότι η λέξη Ματινάδα ετυμολογικά παράγεται από τις λέξεις ματεύω, το σήμα ματεύω το οποίο σημαίνει προμηνύω, προφητεύω, και έχει ρίζα τις λέξεις μάω, μηνύω, δηλαδή μήνυμα. Η λέξη άδω σημαίνει τραγούδι, ψάλο δηλαδή, και συμβαίνεται με μία λατινική λέξη, την κατάλα. Ο άνθρωπος πολλές φορές, φίλοι μου, γίνεται αντιάνθρωπος για να φτάσει στον υπεράνθρωπο. Ο Λεβέντης γίνεται αντιήρωας για να φτάσει στον υπερήρωα, που δεν καταξιώνεται στην παροδική ζωή, αλλά ίσως σε ένα μελλοντικό κόσμο. Αυτό τον κόσμο των γύρω μας. Ο Χάρης δεν είναι ήρωας, ούτε είναι αντιήρωας, ούτε είναι αντιάνθρωπος. Είναι συνοδοιπόρος σε σοκάκια και σε λεωφόρους, σε μικρούς και σε μεγάλους. Και αυτό γιατί ο ήρωάς του είναι ο ίδιος ο άνθρωπος, η φύση, ο ουρανός, τα πουλιά. Μετά από 30 χρόνια ραδιόφωνο κατάλαβα ότι ο συνθέτης, θυμάμαι κάποτε τον Σταύρο τον Τσαρκάκο, ο οποίος είχε πει ότι πρώτα είναι ο στίχος, σε αντίθεση με τον Χατζηδάκη που έλεγε πρώτα είναι η μουσική. Ο συνθέτης όμως ο Ματινάδας δεν μιλάει για τον εαυτό του, αλλά για εκείνον που την έχει. Κάθε έκφρασή μας βέβαια μιλεί για μας, έστω και αν αναφέρεται σε άλλους. Ο δημιουργός του συγκεκριμένου δίστηκου παίρνει το ρόλο του παρατηρητή, και αυτό είναι ο Χάρης, αυτό κάνει. Ο παρατηρητής δεν μιλεί για τον εαυτό του, τον αντίον μπορεί, και θαυμάζει εκείνον που τη σκληρή τιμωρία της μοίρας τη μετατρέπει σε ομορφιά. Τη σκληρή τιμωρία της μοίρας. Όπως ο καθένας αισθάνεται τα πάθη, ο στιγουργός, ρωτώντας, δηλώνει εφθασός ότι ο ίδιος δεν θα μπορούσε να την αντέξει. Βάζει τον εαυτό του σε ρόλο αδύναμου, θεατή, απέναντι σε μια μοναδικότητα μπροστά σε ένα θαύμα. Έχετε ακούσει πλέον ότι
και μόνο τα παιδιά και οι τρελοί βλέπουν πράγματα. Μόνο τα παιδιά και οι τρελοί της ζωής ξέρουν την αλήθεια. Μόνο τα παιδιά και οι τρελοί μπορούν να καταλάβουν τις αντιφάσεις. Η ματινάδα που γίνεται καταφύγιό τους, επειδή μπορούν ακόμα και δημόσια να εκφραστούν, να εξωτερικεύσουν τα συναισθήματά τους, να στείλουν μηνύματα στα ενδιαφερόμενα πρόσωπα, χωρίς να αποκαλυφθούν. Το όνομα της αγαπημένης άρρωστα δεν αναφέρεται ποτέ στη ματινάδα, αλλά επιλέγεται ένα πλουσιότατο ονοματολόγιο από το γλωσσάρι της καρδιάς και βέβαια της φύσης. Όπου μπορεί η αγαπημένη να γίνει λουλούδι, πουλί ή ένα οτιδήποτε πολύτιμο αντικείμενο. Στο Χάρι δεν υπάρχει όριο στη σκέψη του και την έκφρασή του, παρά μόνο το δικό του όριο της φαντασίας και της εμπειρίας. Έκανε στην παρουσίαση καλοκαίρι, αισθάνομαι. Είναι αποδεκτό ένας ψαράς να βγάλει μια ματινάδα για τα ψάρια. Ένας μηχανικός ίσως να γράψει μια ματινάδα για τσιμέντα. Όσο αποδεκτό είναι και ο ερωτευμένος να γράψει για τον έρωτα ή η χείρα για το θάνατο του συντρόφου της. Πώς ηρώνει σε ένα σώμα, σε δύο μάτια, αλλά και σε μια ανοιχτή ψυχή να δεχτεί, να φιλτράρει και να αποδώσει. Όλα αυτά δεν είναι ο Χάρης. Ο Χάρης ο Μωραΐτης, ο φίλος μου ο Χάρης. Δεν χρειάζεται να είμαστε κάθε μέρα. Δύο μάτια μιλάνε, συναντιόνται. Πρόκειται για έναν ταλαντούχο νεοποιητή, ο οποίος έχει καταφέρει να γλυκάνει τις ψυχές των παιδικών και να σαγηνεύει με την πέρα του και το πλέξιμο της δημιουργικής του υπερβατικού ανθρώπου. Ενός ανθρώπου που ήταν μια πάμπλουτη διαρκής τράπεζα που στα πουλιά της ήταν αποθηκευμένη η καλοσύνη και η λεβεδιά. Χάρες και αρετές, χορηγούσε άπλετα και άτοκα. Ένας άνθρωπος που έχει καθαρό ζάλο, καθαρή περπάτησα και το αποτύπωμα της περπάτησάς του φαίνεται ευδιάκριτα πάνω στις στράτες της ζωής. Τα αυτιά του Χάρη δεν ήταν ο τερματικός σταθμός, αλλά το κανάλι και ο ημάντας για να φτάσει ως την ψυχή του ολιγμός και το γέλιο μας το οποίο μας το επιστρέφει. Έχω γνωρίσει πολλούς ανθρώπους στη ζωή μου, κάνοντας τηλεόραση από τα site, από το ραδιόφωνο. Στα 52 μου είπα το εξής, ότι συναναστράφηκα μάλλον, λέω Αντώνη, σε όλη την πορεία της ζωής μου, φιγούρες, σκιές και όχι ανθρώπους. Ο Χάρης θεωρώ, για να μην πω μεγάλα λόγια, που είναι μεγάλη κουβέντα που είπα, ότι είναι ένας άνθρωπος που όσο αγαπάει το παιδί του, την οικογένειά του και τις αρχές του, έτσι και αυτό το θεωρεί παιδί του και τα αγαπάει. Γιατί είναι ο πόνος του, η λύπη του, η χαρά του, τα όνειρά του, η καινούργια του σύντροφος, πατρίδα, που ένα πουλάκι μου είπε ότι θα αλλάξει πατρίδα. Είναι όλα αυτά, Χάρης, και είμαι υπερήφανος που είμαι δίπλα σου και μεγάλη μου τιμή που και δίπλα σου να μην ήμουν και να ήμουν από κάτω, μεγάλη στιγμή που σταματάς με τα αλάρ και μου σηκώνεις το χέρι και μου λες έλα να έρθουμε μια. Να σε έχει ο Θεός καλά, ξέρω ότι ό,τι παίρνεις στη ζωή θερίζεις και έχεις πάρα πολλά και να σφύρεις και να θερίζεις. Σας ευχαριστώ πολύ. Εμείς ευχαριστούμε πάρα πολύ, πολύ όμορφα λόγια. Είμαστε ακόμα στην αρχή και η αίθουσα γεμίζει και για πολλούς κόσμους σήμερα ίσω. Πραγματικά είναι πολύ συγκινητικό και για μας, είμαστε δίπλα στο Χάρη και για το Χάρη σίγουρα. Η κυρία Κατερίνα Πυρικάκη, να μας πει από τη δική της φιλολογική πλευρά, αλλά φαντάζομαι και από τη σχέση που έχει με τον Χάρη Μωραΐτη. Δύο λόγια. Δώσετε στο μικρόφωνο, παρακαλώ. Ευχαριστώ. Καλησπέρα σας. Με μεγάλη μου χαρά βρίσκομαι και εγώ απόψε εδώ, μαζί με όλους εσάς, για την παρουσίαση του πρώτου βιβλίου του Χάρη Μωραΐτη, του αγαπημένου Χάρη. Είναι λίγος ο καιρός που γνωρίζω, ωστόσο έχει μπει μέσα στην καρδιά μου και μοιάζει σαν να τον ξέρω χρόνια. Φαντάζομαι έτσι νιώθουν όλοι γύρω του. Είμαι εδώ για να σας μιλήσω με την ιδιότητά μου ως
φιλόλογος, ρίχνω έτσι μια ματιά τεχνική, ας το πούμε, στο βιβλίο του Χάρη. Χάρη, είναι μεγάλη μου τιμή που με προσκάλεσε να μιλήσω για το πρώτο λογοτεχνικό σου παιδί. Και χαίρομαι ιδιαίτερα που είμαι απόψε εδώ. Κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι, δεν θα σας κουράσω, μην φοβάστε, δεν θα σας κουράσω με λεπτομερείς και εκτενείς φιλολογικές καλύψεις. Ωστόσο, θέλω να πω, να μιλήσω για κάποια ζητήματα που θεωρώ σημαντικά και να σας βάλω για λίγο στο εργαστήρι του δημιουργού ποιητή. Θα δούμε αδρομερώς με ποιο τρόπο χρησιμοποιεί τις ποιητικές συμβάσεις και θα σας παρουσιάσω από πλευράς περιεχομένου τα βασικά νοηματικά πεδία που θεωρώ ότι κινούν τη σκέψη και συγκινούν την ψυχή του. Ξεκινώντας λοιπόν, να πω ότι το βιβλίο χωρίζεται σε δύο μέρη. Το πρώτο μέρος έχει τον τίτλο «Ρήμες και Μαντινάδες» και περιλαμβάνει ποιήματα σε παραδοσιακό 15-σύλλαβο στίχο, ενώ το δεύτερο μέρος έχει τον τίτλο «Ποιήση» και περιλαμβάνει ιαμβικούς στίχους σε μια ποικιλία σύλλαβων, κυρίως όμως οκτασύλλαβους. Οι οκτασύλλαβοι στίχοι είναι η στίχη των τραγουδιών. Έτσι, εκτός από τους παραδοσιακούς 15 σύλλαβους του πρώτου μέρους που μπορούν να μελοποιηθούν στο ύφος της δικής μας κομικής κριτικής μουσικής, οι στίχοι του δεύτερου μέρους μπορούν να μελοποιηθούν με άλλο ύφος μουσικής, καθώς είναι στίχοι που διαθέτουν είτε ολοφάνερα κουπλέ και ρεφρέν, είτε μπορούν πολύ εύκολα να προσαρμοστούν σε αυτή τη μορφή. Με δύο λόγια, είναι γραμμένοι για να γίνουν τραγούδια. Και μάλιστα κάποια έγιναν. Μελοποιήθηκαν ήδη, όπως θα διαπιστώσετε απόψε στη συνέχεια. Όσον αφορά τώρα την ομοιοκαταληξία, δύο είδη κυριαρχούν στο βιβλίο. Η ζευγαρωτή ομοιοκαταληξία, όπου ομοιοκαταληκτούν ανά δύο οι στίχοι, και η πλεκτή, όπου ομοιοκαταληκτούν ο πρώτος με τον τρίτο και ο δεύτερος με τον τέταρτο. Ενώ είναι εξαιρετικά τα σημεία όπου αυτή εμφανίζεται πλούσια. Ομοιοκαταληξία δηλαδή που πραγματώνεται με διαφορετικά μέρη του λόγου. Παραδείγματος χάρη αντωνυμία που ομοιοκαταληκτεί με ρήμα. Ουσιαστικό που ομοιοκαταληκτεί με επίρρημα. Και άλλα τέτοια. Ειδικά στο ποίημα με τίτλο «Ερωτόκριτος» που θα το βρείτε στη σελίδα 20. Είναι τέτοια η θεματική του ποίηματος που θα έλεγε κανείς πως το επιβάλλει στον ποιητή να δημιουργήσει πλούσια ομοιοκαταληξία, καθώς κάθεται δίπλα στο Κορνάρο, το μεγαλύτερο ποιητή της Κρήτης και έναν από τους σπουδαιότερους ποιητές της ελληνικής λογοτεχνίας. Η γλώσσα τώρα που επιλέγει να γράψει τα ποίηματά του ο Χάρης Μωραΐτης προσαρμόζεται κατάλληλα στα δύο μέρη του βιβλίου. Στο πρώτο μέρος χρησιμοποιεί τη κρητική διάλεκτο που χρησιμοποιείται κυρίως στα αστικά περιβάλλοντα του νησιού σήμερα με την έννοια ότι δεν απαντώνται δεν απαντάτε βαριά κριτική διάλεκτος με λέξεις δύσκολες, σπάνιες, ακατανόητες ίσως στο ευρύ κοινό, οι οποίες λέξεις χρησιμοποιούνται κυρίως στις ορεινές περιοχές του νησιού μας. Στο δεύτερο μέρος, η γλώσσα είναι η κοινή ελληνική, χωρίς ούτε ένα σημάδι κριτικής διάλεκτος. Το εντυπωσιακό είναι ότι και στις δύο περιπτώσεις ο ποιητής κινείται με γλωσσική άνεση και αποδίδει πλήρως και έντεχνα κάθε νόημα, χρησιμοποιώντας και τα τρία ρηματικά πρόσωπα. Το ποιητικό υποκείμενο βέβαια στην πλειοψηφία των ποιημάτων είναι σε πρώτο πρόσωπο. Το δεύτερο πρόσωπο υιοθετείται όταν ο λόγος είναι παρενετικός. Το τρίτο πρόσωπο εμφανίζεται στα αφηγηματικά μέρη των ποιημάτων, ενώ όπου υπάρχει διάλογος είναι ενταγμένος οργανικά και απολύτως λειτουργικά στο ποιητικό κείμενο.
Υπάρχει όμως ακόμα ένας διαχωρισμός που μοιράζει το βιβλίο σε δύο μέρη και φανερώνεται στον τίτλο του. Ο διαχωρισμός αυτός αφορά τα θέματα για τα οποία επιλέγει να μιλήσει ο ποιητής. Το ένα μέρος είναι τα αναστολήματα του νου. Δηλαδή, όσα θυμάται από αυτά που του μάθαν, από αυτά που άκουσε, από αυτά που διάβασε. Το άλλο μέρος είναι της ψυχής η μάχη. Όλα αυτά δηλαδή που σημάδεψαν την ψυχή του στις δύσκολες μάχες που έδωσε με τους δυο πιο δύσκολους αντιπάλους όλων μας. Τον εαυτό και τον έρωτα. Οι μάχες απέναντι στον εσωτερικό εαυτό και στον έρωτα με τις νίκες και τις ήττες τους διατρέχουν άμεσα ή έμεσα ολόκληρο το βιβλίο. Όλες αυτές οι πλούσιες εμπειρία μάχες θεωρώ ότι πυροδότησαν από συγγραφική άποψη το ταλέντο και τη δημιουργική φαντασία του Χάρη Μωραΐδη, ενώ από ηθική άποψη τον οδήγησαν στον δρόμο της αρετής. Μιας αρετής που περιλαμβάνει όλες εκείνες τις σπουδαίες, πανανθρώπινες και διαχρονικές αξίες που ολοκληρώνουν και ανυψώνουν την ανθρώπινη ύπαρξη. Αυτές οι αξίες κυριαρχούν στην ποιησή του. Αυτές θέλει να μεταλαμπαδεύσει σε τούτο το βιβλίο και το πετυχαίνει μέσα από καλωστημένες έμετρες ιστορίες, οι οποίες παρασύρουν τον αναγνώστη στο ποιητικό του σύμπαν με το λεπτομερές και εικονοπλαστικό σκηνικό που στείνει για να τοποθετήσει τους ήρωές του. Θα μου πείτε τώρα, μιλώ για σκηνικό και ήρωες. Όρους δηλαδή που ανήκουν κατά κύριο λόγο στην πεζογραφία. Μα πώς να μην το κάνω, αφού μεγάλο μέρος του βιβλίου περιλαμβάνει, ας μου επιτραπεί η λέξη, ποιηματοϊστορίες. Μικρά διηγήματα ή αλλιώς παραμύθια, με πλοκή σε έμετρο στίχο, τα οποία ακολουθούν στην κατασκευή τους συμβάσεις ποιήσης και πεζογραφίας σε χρόνους. Τις συμβάσεις αυτές έχει αφομοιώσει συνειδητά ή ασυνείδητα, μαθητεύοντας και μελετώντας, όπως φαίνεται, σπουδαίους Κρήτες ποιητές με τους οποίους συνομιλεί. Πέρα όμως από τον ερωτόκριτο και την κριτική ποιήση, ο Χάρης Μωραΐδης συνομιλεί με την ποιήση γενικά. Ενδεικτικά, αναφέρω το τελευταίο ποίημα του βιβλίου με τον τίτλο «Ιθάκη», όπου εντοπίζεται διακειμενικότητα με το γνωστό σε όλους μας ποίημα του Κωνσταντίνου Καβάφη. Και το ποίημα «Τα ταξίδια» στη σελίδα 33, που συνομιλεί διακειμενικά με το ποίημα «Η πιο όμορφη θάλασσα» του Ναζίμ Χικμέτ. Η διακειμενικότητα όμως δεν περιορίζεται στην ποιήση, αλλά επεκτείνεται και σε άλλα πεδία, όπως στη λαογραφική και θρησκευτική μας παράδοση, τη μυθολογία, αλλά και τη μελοποιημένη στιχουργική παραγωγή. Τούτες οι συνομιλίες, ωστόσο, αναμφίβολα είναι δημιουργικές, εφάνταστες και γεμάτες συναισθήματα, τα οποία πλημμυρίζουν τον ποιητή και κατ' επέκταση τα ποίηματά του. Ένα από αυτά, μάλιστα, στη σελίδα 74, είναι αφιερωμένο εξ ολοκλήρου στα συναισθήματα. Κλείνοντας, θέλω να ευχηθώ από καρδιάς να είναι καλοτάξιδο το πρωτότοπο σου βιβλίο, Χάρη, να το κρατήσουν τα χέρια πολλών αναγνωστών που θα το απολαύσουν, είμαι σίγουρη, και να, αυτή να είναι μόνο η αρχή για τις εκδόσεις επόμενων βιβλίων που θα ακολουθήσουν στο μέλλον, γιατί όπως σημειώνει και στον πρόλογο του βιβλίου ο αγαπημένος σε όλους μας Γιώργος Πιτόρος, και συμφωνώ μαζί του, μη σταματάς. Το ποιητικό τάλαντο το έχεις. Πάρα πολύ, υπέροχη κυρία Μπιλικάκη. Ευχαριστούμε. Να καλέσω τον κύριο Βασίλη Τοψή να έρθει κοντά μας, γιατί θα συνεχίσουμε τη ροή της παρουσίασης. Να ακούσουμε, γιατί όλα αυτά τα ποίηματα του Χάρη πήραν και μουσική μορφή. Έτσι δεν είναι?
να έρθει κοντά μας. Είναι φίλος του Χάρη. Πρώτα από όλους, πριν ακόμα γνωρίσουμε εμείς τον Χάρη Μωραϊτη μέσα από τους τηλεοπτικούς δέκτες, οι φίλοι του, η οικογένειά του, οι χωριανοί του, οι άνθρωποι που ήταν κοντά του, είχαν διαβάσει, γνώριζαν, ήξεραν την ψυχή, την ψυχοσύνθεσή του. Παρακαλώ. Ελάτε να δείτε από εδώ για να ακούσουμε τι ήταν αυτό που φτιάξατε μαζί με τον Χάρη. Πώς δημιουργηθήκαν τα συναισθήματα. Ο Χάρης Μωραϊτης ξέρει καλύτερα για αυτό το πείμα. Έχει τη δική του οπτική και θα μας μιλήσει γι' αυτό, φυσικά μαζί με το καλωσόρισμά του σε όλους μας. Υπάρχει μήπως η περίπτωση να χαμηλώσουμε λίγο το φως με κάποιο τρόπο. Λοιπόν, εγώ αυτό που έχω να πω, σηκώνοντας το κεφάλι μου και κοιτάζοντας σας όλους από κάτω και κοιτάζοντας τα μάτια σας, είναι ότι ευχαριστώ τον Θεό γιατί πέτυχα. Πέτυχα να μπω στις καρδιές σας. Τίποτα παραπάνω, τίποτα λιγότερο. Το μεγαλύτερο χρέος του ανθρώπου και η μεγαλύτερη ελπίδα είναι να βρει την αγάπη. Και εγώ την έχω απλόχερη και είμαι ο πιο πλούσιος άνθρωπος στον κόσμο αυτή τη στιγμή. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ πολύ. Thank you.
Thank you.
τελευταίο είδε το πιο καλό να δεις, που θα έχει όλη τη δύναμη τα άλλα να νικήσει. Εσένα τελευταίο μου, να σου ονομάσω αγάπη και φτάρχησε αυτής ψυχής τα πιο μεγάλα βάλια. Και πάντα σου να συγχωρείς και σφάλματα και λάδι, κι όποιος σε νιώθει τίποτα δεν θα έχει πια να μάθει. Δεν θα έχεις τίποτα κακό, καμία δυστυχία. Ό,τι και να σου κάνουμε δεν θα κρατάς χαρτία. Όποιος σε νιώθει στην καρδιά θα είναι προηγημένο, πάντα θα θέλει το καλό και θα είναι ευτυχισμένο. Και απ' όλα, πάντα θα είσαι εσύ αυτό που θα κερδίσει. Τη δύναμή σου τίποτα δεν θα περιορίζει. Κοίταξε τα να θεώσουν τα που τα έχει φτιάξει και από ικανοποίηση επόδεψε να κλάψει. Και ύστερα από όλα αυτά ξεκίνησε να πλάτει και μόνο αγάπη ήθελε τον άνθρωπο να μάθει. Μα ο άνθρωπος, περίεργος, ήτανε απαρχίδι και όλα τα συναισθήματα τα έπαιρνε μαζί του. Κι άλλος πονεί και δυστυχεί, άλλος γελά, άλλος κλαίει και άλλος βλέπει το καλό και κρίνει κι όλο λέει. Μόνο όποιος έχει στην καρδιά αληθινή αγάπη νικά και πόνο και κακό και ζήλια μα και πάντα. Για μάχη των θέλων και των πρέπει. Και ο κύριος Μουβάτσος με τον δικό του μοναδικό τρόπο θα μας εξιστορήσει πόσο Χάρης Μωραΐτης έβαλε αυτές τις μάχες μέσα στις σελίδες του, στις λέξεις του, στα ποίηματά του, για να μας δείξει ότι όλα στη ζωή μας είναι ένας μικρός πόλεμος. Λίγο ησυχία, να μας το πει. Το βιβλίο του και να πούμε και κάτι ακόμα. Είναι η νέα γενιά των λαϊκών ποιητών των Παντιαδολόγων και περιμένουμε να γίνει πολύ καλύτερη και να ξεπεράσουμε τον Πάσο Παλιό. Καλό ταξίδι να έχουμε δουλειά σου. Λιγότερο γρήγορη η ζωή μας,
ετών φίλοι. Ο πίσω και να μην γυρνά, καθόλου με κοιτάξει. Σε κάτι που το έζησες, είδα μπορεί να αλλάξει. Μόνο τον δρόμο του Θεού πρόσεχε να φωτίζεις και στις στιγμές που αξίζουνε, αγάπη να χαρίζεις. Κι αν χάρεσαι στο ήλιο σου, εκεί που δεν αξίζει, καλά είναι παρελθόν και πίσω δεν γυρίζει. Να στέλνεις στα πόδια σου και ανάγκη να μην έχεις. Χόρευε μέσα στη βροχή και στη φωτιά να τρέχεις. Νίκησε εκείνη τη μικρή στενότητα του νου σου και άνοιξε διάπλατα τα όρια του μυαλού σου. Σταμάτα να το ψυχάς και μην παραπονάσαι. Εκείνο που σε πολεμούν, βάλε φωτιά και κάψε. Κι όταν τα κάψεις, μάζεψε τελειώδη και στάχτη. Και φύσηξε την αγαπή, μαζί της και το άκτη. Καλωτάξτε. Ένα ακόμα φίλο του Χάρη Μωραϊτη που είναι εδώ, ο Αντώνης. Ράγης, ναι. Εδώ να σας πω τώρα ότι ο Αντώνης κάποια στιγμή, κοιτώντας το τηλέφωνο μου πολλά χρόνια πίσω το 2013 που ακόμα δεν είχα σκεφτεί πέρα από κάποιες μαντινάδες που κάνω να γράψω κάτι σε ποίημα ή ρήμα τέλος πάντων. Ο Αντώνης μου είχε ζητήσει να του γράψω κάτι για να το συνδέσει, ας πούμε, σε μουσική στα έντεχνα τα οποία τραγουδάει και όχι στην κριτική μουσική. Τότε του απάντησα ότι δεν γράφω κάτι τέτοιο, δεν ξέρω να γράψω κάτι τέτοιο, ήμουν σε μια άλλη φάση πιθανότητα της ζωής μου. Μετά από 10 χρόνια ολόκληρα το ξαναπίστευσε ο Αντώνης και μου ξαναέστειλε και μου ζήτησε και πάλι να του γράψω. Τότε ήμουν στην πιο δημιουργική φάση της ζωής μου. Και λίγο αργότερα θα μας πείτε τη γνώμη σας. Να δώσω και εγώ από εδώ πολλά συγχαρητήρια. Χαίρομαι πάρα πολύ και για σένα. Με δυσκόλεψες λίγο. Μερικά χρόνια παραπάνω. Και έκλαιγαν, αχ φώναζαν οι φάλαν
πέρασες. Για όλα που πέρασαμε, για τη ζωή, που χάσαμε, ακόμα σ' αγαπώ. Για όλα σ' αγαπώ. Μα δε σε συγχωρώ. Μα δε σε συγχωρώ. Πώς άφησες τα χέρια. Πώς άφησες τα χέρια. Πώς άφησες τα στέρια. Πώς έλπισες τα στέρια. Πώς μπόρεσες να γνωρίζεις όλους τους σκόπους μια ζωή. Τα βήματα δεν άνοιξαν. Κοιτούσα πάντα πάνω. Και έκανα λίγο χάμω. Τα κύματα που έσκαγα, τα ένιωθα και έκαιγα. Συμπολιτός περπάταγα, βήματα δεν ανταχά, κοιτούσα παραπάνω και έκατσα λίγο χάμω. Τα κύματα που έσκαγαν, τα ένιωθα και έκλαιγα, να φώνασα για τη ζωή που χάλασες. Για όλα που περάσαμε, για τη ζωή που χάσαμε, για όλα σ' αγαπώ, μα δε σε συγχωρώ. Πώς άφησες τα χέρια μου, πώς έφυσες τα στέρια μου, πώς μπόρεσες να γνωρίζεις όλους τους σκόπους μια ζωή. Ευχαριστούμε. Νομίζω ότι με το ράκι πρέπει να επιμένεις συνεχώς. Καλά δεν έκανα. Πάρα πολύ καλά. Έκανες υπέροχα. Που περίμενε 10 χρόνια για αυτό το δημιούργημα και κάθε μέρα το παίρνει τηλέφωνο εδώ και λε: στείλω μου γιατί πρέπει να φτιάξουμε πράγματα. Και να μην βάλω τη ζωή ήταν εξαιρετικό. Ήταν. Δεν ήταν. Τότε ένα χειροκρότημα ακόμα. Πέρασε. Σταματιάσαμε. Το κομματαγούδι λέγεται ο δικός μου Θεός. Δεν το μεθαίνω το Θεό, μια ζωγραφιά στο ξύλο. Δεν το μεθαίνω αδερφό, ούτε τον αδερφίλο. Thank you.
Αυτό ήθελα να σας πω, δεν ξέρω αν έχει να τηγηθώ, απλά το,
με αφορμή τη μουσική περισσότερο το είπα, που τύθηκε, τύθηκα τη στίχη του. Αυτά. Για σκέψου άνθρωπε καλά,
ορίζοντας ανοίγω. Τι θάσω δίχως έρωτα, δίχως ερτά και πόνους. Που θα έβρισε στο νόημα, πώς θα περνούσες χρόνους. Εγώ δεν έχω έρωτα κι είναι το νόημά μου. Εσένα να θωρώ καλά στο δημιουργημά. Κι εγώ δεν έχω θάνατο, να σκέψω το και πάει. Αν ήσουν αθάνατος, πού θα ήθελα σε βγάλει. Πού θα έβρισε στο νόημα, πού θα έβρισε ουσία. Σίγουρα θα βαριώσουν με την αθανασία. Μέσα από το μυστήριο πάντα θερσιές. Από που ήρθες και που πας, πεθαίνεις οι γενιές σου. Είναι πολυτιμότερο να ζεις αθανασία ή να την ονειρεύεσαι στη ζήση, στην ουσία. Και σιωπηλό κι αμήλυτο άκουγε το κοπέδι κι ακλόνητο συνέχιζε κι ακόνιζε τα μέλη. Είμαι σίγουρη ότι πολλοί από εσάς μπορεί να σκεφτήκατε αυτό που σκέφτηκα, ότι θα μπορούσαμε να δούμε μια θεατρική παράσταση με αυτό το δημιούργημα του Χάρη. Ακόμα και μικρά παιδιά να παίζουν σε μια θεατρική παράσταση και να παγγέλνουν αυτούς τους στίχους. Γεμάτες εικόνες και συναισθήματα και φυσικά νόημα. Τι να την κάναμε την Αθανασία. Μας έδωσε τα όνειρα όμως, ε. Μας έδωσε τα όνειρα, αυτό δεν είναι γεννή. Ο έρωτας πληγώνει τους ανθρώπους, αλλά έρχεται και φεύγει σαν το κύμα. Και νομίζω ότι ακόμα και αυτό κάτι. Η επίσκεψη του έλθου. Είχα την πόρτα της καρδιάς που με διώνει και καθίσει κι όλα τα συναισθήματα από καιρό κινήσει. Ήταν αργά και άπνοια και ένιωσε ένα μελιτέλη που εκείνα που τρομάζουν και η ψυχή σου τρέμει. Έξω από την πόρτα σιγανά γνωστά φρουκούμε ζάρι. Φύγε έρωτα αν είσαι εσύ, γιατί δεν έχω άλλα. Όσο κι αν είχα όνειρα, όλα μου τα έχεις πάρει. Και μην ξανάρθεις από εδώ, κάνω τα φιλικά. Μην πεις στον κόπο, δεν μπορείς να με παρακαλήσεις. Τα πιο μεγάλα όνειρα, τα κάνεις αναμνήσεις. Και έχεις το θράσος να με πεις και πάει μες στα μάτια. Άστιγη με κατήγησες, που ζούσες στα παλάτια. Μα όσα κι απείς, όποτε θέλω πάλι με ένα βέλος βάνω σου φωτιά πολύ μεγάλη. Και μη μου κοντραρίζεσαι γιατί θα το κεντήσω κι αν φύγει από το τόξο δεν θα γεγείρει πίσω. Και θα σου κάψει την καρδιά, θα χάσεις το μυαλό σου και θα σε κάνω το δουλειά να μην θωρείς το πρόσωπο. Αμήλυτη το κοίταζα και πονηρά γελούσε. Την κάθε λέξη ήξερα ότι την εννοούσε. Και έκανα την αδιάφορη, μήπως και του ξεφύγω. Μα αισθάνομαι την πόρτα μου και ανοίγω λίγο. Πού πάει ο ήλιος όταν έχετε ειδήσει.
να πω με τη σειρά μου ότι το παραμύθι της Δύσης που θα σας διαβάσω τώρα, ένα παραμύθι που η αληθινή ιστορία του είναι ότι κάποια στιγμή που είχαμε πάει μια δρομούλα, ένα περίπατο με τον Σπύρο, το γιο μου, έτυχε να είναι η ώρα που έρθει ο ήλιος στην πίσω πλευρά του Λιούχα. Ο μικρός με ρώτησε λοιπόν τον παπά πού πάει ο ήλιος όταν βγει. Αναπάντεχα το μυαλό μου πήγε εκεί που θα σας ιστορίσω τώρα. Στην αρχή του το είπα σαν παραμύθι και μετά το έγραψα σε 15 σύλλαβο και ένας από τους λόγους που αυτό το βιβλίο υπάρχει είναι επειδή υπάρχει και αυτό εδώ το γραπτό, το οποίο θα μου επιτρέψει ο Μανώλης και η Μαρία Ελενέρη να το αφιερώσω, όπως αφιερώνω και εγώ το βιβλίο, στον αγαπημένο μου φίλο τον Σταύρο, που είναι πάντα και θα είναι πάντα κοντά μου στη δίπλα μου. Πάμε, παιδιά. «Μπαμπά, τι είναι εκεί μακριά» ρωτούσε με απορία. Κι εγώ λοιπόν του έκανα μια όμορφη ιστορία. Κι που βλέπεις, Γιούδη μου, ο ήλιος βασιλεύει. Είναι ένας τόπος όμορφος όπου κανείς δεν βλέπει. Έχει παλάθια, πρίγκιπες, στρατούς και βασιλιάδες. Έχει νεράιδες και πουλιά που ως τώρα δεν ξανάδεσαι. Λουλούδια, δέντρα και φυτά πελώρια, μεγάλα. Και αγελάδες που χρυσό το βγάζουν και το βάλουν. Γίγαντες και δεινόσαυρους, μαμούς και καταράκτες. Κοπάδια με αμέτρη τα αρνιά και δίχως φράχτες. Εκεί τα ζώα σου μιλούν, δεν έχει κακοσύνη. Είναι ένα μέρος όμορφο, γεμάτο καλοσύνη. Οι άνθρωποι είναι ήρεμοι και έχει δημοκρατία. Αν είσαι πλούσιος ή φτωχός, δεν έχει σημασία. Οι θεοί περιπατούν μαζί με τους ανθρώπους και όποιος τους δει μαγεύεται από αυτούς τους τόπους. Μπαμπά μου, όλη μου η καρδιά πολύ σε αγαπάει. Πώς γίνεται στον κόσμο αυτό ο άνθρωπος να πάει. Στον κόσμο αυτό αγάπη δεν πάμε εμείς ακόμη και δεν το ξέρω να στο πω το δρόμο του, συγγνώμη. Είναι όμορφα και μαγικά, παραδεισέλιος τόπος, μα όποιος πάει δεν γυρνά για δεν υπάρχει τρόπος και όποιοι πήγανε ποτέ δεν γύρισαν να πούν. Δεν ζήλεψαν τον κόσμο αυτό πίσω να ξαναρθούν. Μάλλον πως είναι πιο καλά και όποιος διαβεί ξεχνάει τη γη και δεν την πεθούν και δεν ξαναγυρνάει. Μονάχα μες στα όνειρα καμιά φορά γυρνούν, μα αν τους ρωτήσω πώς περνούν, ποτέ δεν απαντούν. Μονογελούν και χάνονται και δεν ξυπνώ ρωθιούμαι. Άραγε την αληθινή του τη ζωή που ζούμε. Ή μήπως κρύβεται εκεί η πράγματι η αλήθεια και η ζωή μας ψεύδει όπως τα παραμύθια. Μα αν είναι αλήθεια αγάπη μου κάποια στιγμή όταν πάω να ξέρεις πάλι δίπλα σου θα είμαι, να σ' αγαπάω και πάντα θα έρχομαι συχνά στο όνειρο να τα λέμε και όλα θα στα εξηγώ για όση ώρα θέλω. Γιατί κι εγώ, κι αν προσπαθώ, δεν έχω εξηγήσει τι γίνεται εκεί μακριά, ο ήλιος όταν δεις. Ανάμεσά μας είναι η
κυρία Χαριστίκο Κουμπεδάκη που ήρθε από την Μασαρά και θέλει και εκείνη να πει δύο λόγια και γράψει ένα πολύ ωραίο ποίημα για το Χάρη. Γράφουμε και για σένα, Χάρη, δεν γράφεις μόνο εσύ τη άλλη. Ευνέεις κι εσύ. Τραυσοδούς και ποιητές. Ελάτε, κυρία Χαριστίκο. Βραβευμένη, πολύ κάλαλη. Τι να πω, τι να πω. Καλώς ήρθατε. Μια καλησπέρα όμορφη, με διαθεμιά λουσμένη. Θα σας πω από καρδιά, φίλοι μου αγαπημένοι. Για το βιβλίο τμίξαμε του Χάρη Μωραΐτη. Από Ροδόμος Κογκολά και Ανθομυρίδη Κρήτη. Όπου για έρωτες μιλεί και οριόπλου με τνεράιδες. Για αγάπες που ορκοδόκανε, διάρκοντες και απαιτάδες. Τα νεστορήματα του νου και την πτυχή τη μάχη που κάθε εις το σπίτι του κόσμημα πρέπει να έχει. Μα πρέπει του και τα σχολιά να το έχουν φυλακτάρει γιατί είναι οι σελίδες του πραγματικό λογάρι που γράφει στις φυλάδες του για τους εκτά τον πόνο κι ο πίσω σε γιατζέρνουνε στον περασάρι χρόνο. Μα χαίρισε και στενισά, σερά και ρημωμένα. Μα και σε μέρη όμορφα, αλλά αργινά και ξένα. Όποιος το πάρει, σ' όπου ζεις, θα τον εταξιδέψει. Σε θάλασσες και ποταμούς και λίμνες θα γυρέψει. Μα και σε τόπους θεϊκούς, με κάπους και με δάση, θα ταξιδέψει όμορφα. Όποιος θα τον διαβάσει. Και για κουρσάρους πειρατές μας εμορφωτικάτε κι ούλα τη Κρήτη στα παλιά με τέχνη νεστοράτε. Και σε παραμυθότοπους θα λαργοταξιδεύει για δράκοντες και ξωτικά γράφει και σε μαγεύει. Χάρη τη Κρήτη στη Σταυρό είσαι να το κατέχει. Και το όνομά σου χάρισμα λέει από το τιόπος έχεις. Για αξίες και για ιδανικά γράφει χρυσή σου μπένα και η Κρήτη μας περήφανη αισθάνεται για σένα. Χαρά μου που σε γνώρισα τη Κρήτη μας καμάρι που ό,τι γράψεις πλουμιστό είναι μαργαριτάρι. Τιμή που παραβρίχνομαι μαζί σου τέτοια μέρα για να σου σφίξω δυνατά και από καρδιά τη χέρα. Και θα σου πω να φρουκαστείς δυο αρμηνιές ταράτες, να είναι το ζάλος σου στετός σαν κορπατής της στράτες. Να μην υπερηφανευτείς, τούτο να το θυμάσαι. Ποιος κι αν εψείς τα ξέκορφα με ταπεινό δυνάσαι. Με κεφαλαίο άνθρωπος είσαι και να απομείνεις τη κριτική παράδοσης νεβάσταξη να δίνεις. Το όμορφο το βιβλίο σου τα ανάπλαγα να πιάσει κι όπου είναι ένας κριτικός να το σφιχταγκαλιάσει. Ευχή σου κάνω από καρδιά να έχεις στο νου δοντίνι. Να ζούσει τόγε μου η χαρά τη δύση στο λαΐνι. Κι ο ποιος απούνε στα ψηλά να σου χαρίζει υγεία και να τα κάνεις φίλε μου μια στίβα τα βιβλία. Πάντα άξιο, πάντα άξιο. Είπα να τα κάνει τα βιβλία, νομίζω, Αντρέα, η πρώτη χιλιάδα εξαντλείται, είμαστε σε καλό δρόμο. Να πούμε ότι την επιμέλεια κειμένο του βιβλίου έχει η κυρία Άννα Βραβάκη, η κυρία Άννα Βραβάκη και τα σκίτσα είναι του Νικόλου Ξενικάκη, τα οποία τα έχει φέρει και τα έχει εκθέσει εδώ στον χώρο, είναι μαζί μας. Είναι μαζί μας ο Νικόλας, αν θέλει να πει και δύο λόγια. Ναι, αν θέλει. Παρακαλώ. Επίσης, μέχρι να έρθει ο Νίκος,
ήθελα να πω ένα τεράστιο ευχαριστώ στον φίλο μου, κουμπάρο μου και αδελφό μου, στον Μάνο τον Κερέτη, που με στήριξε από την πρώτη στιγμή και από τον πρώτο βήμα για αυτό το βιβλίο. Ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ στον Πολιτιστικό Σύλλογο Τεφελίου, που επίσης με στήριξε έπραξα. Στον φίλο μου και παρόντα, αγαπημένο μου φίλο και αδελφό, τον Παντελή τον Κακουλάκη, που μου προλόγησε μια υπέροχη μετά από το βιβλίο. Στην Άντζελα του Τζιτζιλάκη που ήταν συμπαραστάτης και το Ρεβανίκη που κάθε φορά το έπρεπε. Σε όλα τα παιδιά εδώ πάνω που με στήριξαν και με χαρά δέχτηκα να είναι δίπλα μου αυτή τόσο σημαντική στιγμή και βραδιά. Και φυσικά στο παρόντα, στον Νίκο, που ήταν εκεί κατευθείαν με τις ζωγραφιές του, με την έμπνευσή του, πήγε κατευθείαν μέσα στα γραφτά, διάβαζε τα γραφτά και έκανε ζωγραφιά. Σε καθυστέρησα λίγο ένα χρόνο, εντάξει. Ζωρίστηκα λίγο, δεν ήταν κάτι εύκολο, από το αποτυπώ στις εικόνες που διάβαζα. Αλλά μετά από πολύ λόγο, θεωρώ ότι το αποτέλεσμα είναι καταπληκτικό, όμορφο. Σε ευχαριστώ για το χρειά που μου έδωσες και στο καλό να τα πούμε. Να είσαι καλά. Πολύ ευχαριστούμε. Πριν απολαύσουμε το κλείσιμο της εκδήλωσης αυτής της πολύ, πολύ ωραίας και πολύ συγκινητικής, το Χάρη του Φασουλάκη, του Δημήτρου Ζαχαριδάκη που έλυσαν μουσικά και τα συνεχίσουν. Θα ήθελα να πω τη δική μου αίσθηση ότι αυτό το βιβλίο πρέπει να βρίσκεται στα κομμωδίνα όλων μας. Εκεί πρέπει να είναι, εκεί είναι η θέση του. Σε αυτό το βιβλίο που είναι γραμμένο από καρδιά για την καρδιά μας και την ψυχή μας. Και σε ευχαριστούμε πάρα πολύ και σε ευχαριστώ για την τιμή που μου έκανες να βρίσκομαι εδώ κοντά σε τόσο υπέροχους ομιλητές και καλλιτέχνες και δημιουργούς και όλους εσάς. Θα κλείσουμε λοιπόν μουσικά με τον Χάρη και τον Δημήτρη την εκδήλωσή μας και να ευχηθούμε και άλλα τέτοια και πολλά πολλά άλλα, ε. Θα σας πω επίσης ότι η πρώτη παρουσίαση του βιβλίου μου σε κοινωνικό μέσο έγινε στην εκπομπή της Σύμβας, η οποία είναι ένας καταπληκτικός άνθρωπος και χαρακτήρας. Και όταν με ανακάλυψε μέσω του γιου της από το παραμύθι της Δύσης που διαβάζω πριν από λίγο, κατευθείαν με κάλεσε και μιλήσαμε για να μου πει τα συγχαρητήριά της. Ενώ η ίδια είναι μια εκπληκτική ρημαδόρος και μαρτυναρολόγος. Και όταν της είπα για να παρουσιάσει τη βραδιά, δέχτηκε με τόση ευγένεια και τόση καλοσύνη κατευθείαν. Και αυτό είναι μια μεγάλη τιμή για μένα. Σε ευχαριστώ, Ιβάν. Κοιτάξτε το βιβλίο του, να δίνει πάντα αγάπη και να παίρνει από τον κόσμο και να μην ξεχνάει ότι κάθε κορφή που κατακτάει είναι το πάτημα για να πάει σε μια ακόμα ψηλότερη. Θα πούμε μια ιστορία κι εμείς, την ιστορία του μικρού Σαρακίνου Κουρσάρου, τον Χαΐνιδο σε στίχους και, και μουσική του Δημήτρη Αποστολάκη. Μικρό παιδί το πήρανε
και το ψευσί αργύρα. Τρανός κουρσάρος γίνει κι έτσι το γράφε η μοίρα. Έλεγε ο γέρος και έπεπε το λόγισμα παλού. Μα επατούνα στα κνάρια σου στην άκρη του γυαλού. Μακρογιάλι μια βραδιά στο φεγγάρι τη χάση. Άραξε τη γαλέρα του μέχρι ο βοριάς να πάψει. Και μάγεψε τη σκέψη του μια κόρη στο φιλί. Και η γαλέρα ενίσεψε με δίχως τον αλή. Ήτανε λέει στη φύση του καράβια να κουρσεύει και πολιτείες μακρινές κι άγνωστες να γυρεύει και φύγει από την αγκαλιά τσικόρης μια βραδιά με σύντροφο να γιατρευτεί τη γη μες την καρδιά. Ποτέ δεν καταλάβανε γιατί κοντά στην άκρη της ιστορίας του φεύγε του γέρου ένα δάκρυ. Αν ως δίχως του μπαινε στα βλέφαρα βαθιά του σηκώνα τη θάλασσα η δύναμη νοφιά. Μα δεις ο χρόνος σαν παιδί τσινιώτη στο λουλούδι, μα εγώ σε φύλαξα ακριβή σε ένα φτωχό τραγούδι. Φαίνεται πως αγάπησα και σ' αγαπώ πολύ για να δακρύζω σαν μιλώ για το μικρόν αλλή. Φαίνεται πως αγάπησα και σ' αγαπώ πολύ για να δακρύζω σαν μιλώ για το μικρό να γίνει. Καλησπέρα και από μένα. Να πω στο Φύρωτο το χάρη να είναι καλοτάξιο το βιβλίο του. Εγώ άκουσα αρκετές απαγγελίες στο ίντερνετ και μπορώ να πω ότι αμέσως τον ένιωσα το χάρη, όλο αυτό που ζούσε, τον ένιωσα πάρα πολύ και χαίρομαι που είμαι εδώ απόψε. Να είστε καλά, να σας υπάρξω εγώ ένα τραγούδι δικό μου, που το παίξαμε και πριν λίγο, σε ενδοδοσία.
Χάρη, πώς είπαμε ότι αρχίσουμε. Όχι. Ε? Όχι, δεν είναι το αρχίσουμε. Σίγουρα. Θες. Θέλω να πω άλλο ένα πείμα τελευταίο να... Ό,τι θες εσύ. Να αρχίσουμε ένα πείμα. Ωραία. Ό,τι θέλεις εσύ. Ένα θαλείο σε μέλη την υπόλοιψη. Και πάμε να διαβάσουμε άλλο ένα τελευταίο πείμα. Γιατί πάει την νύχτα. Πάμε τώρα να πούμε για τη μοναξιά. Πολύ τη φοβόμαστε, αλλά καμιά φορά δεν χρειάζεται. Πόσες φορές τη μοναξιά μίλησα δεν θυμούμαι. Μέχρι που μίλησε κι αυτή και δά, δεν τη φοβούμαι. Μου είπε πως ήταν κάποτε βασίλισσα στην πλάση και δεν υπήρχε ανόητη φωνή να τη χαλάσει. Δεν είχε ο κόσμος άνθρωπο να καταλύει τα δάση, τη φύση να καταπατεί, τάχα μου για να φτιάξει. Στη γη μεγάλα κτίρια, κατασκευές και δρόμους, όπλα σκυρά, πυρηνικά, σπαθιά, κανόνια, όλους. Και ήταν όλα ευήμερα, ήρεμα, μερωμένα και ο Θεός με τη ζωή του κόσμου ήταν ένα. Μέχρι που αποφάσισε τον άνθρωπο να βγάζει και τότε η βασιλεία της έπελε να χαλάσει. Κυρίευσε και έκανε τον κόσμο όλο δικό του, μα έχασε το νόημα απάνω στο εγώ του. Τη ζήλια του προέβαλε σε αυτή τη βασιλεία και η σιωπή εγίνηκε όχρο και φασαρία. Και η σιωπή που αγάπησαν τα ζώα και τα δάση κάηκε στην ανόητη φωνή που τα είχε κάψει. Όποιος τη μοναξιά αγαπά και τη σιωπή στο μέλος, αυτός λογάται δυνατός στον κόσμο τα τριωμένος. Τρέγοντα κανένα μοναχός, ξεχασμένος όμως, παράσταση να αναστροφές, ζηλός να τον ανθρώπο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ όλους, όλους από την καρδιά μου. Αυτό το συνέστημα που νιώθω από τη συνήθεια δεν έχει τη λόγια. Όσο και να γράψω, όσο και να πω, δεν μπορώ να το αποτυπώσω στο χαρτί. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.